Λοιπόν, να πάμε, καταρχήν να πω, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχετε μία μακρά θητεία και εμπειρία, ότι η τοποθέτηση του κυρίου Θεοχάρη ήταν εκτός τόπου και χρόνου, όχι μόνο επί της ουσίας, αλλά και όσο αφορά το γεγονός το οποίο είπε ότι είναι ομάδα στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου στο Μαξίμου και ετοιμάζουν το τύπωμα νέου εθνικού νομίσματος, δεν έχει καμία βάση, καμία μα καμία βάση, αλλά το θέμα δεν είναι πολιτικό, το γνωρίζετε, γνωρίζετε και τις προσωπικές μου, κύριε Πρόεδρε, λέω ότι το θέμα που έβαλε... Ενοχλεί η κυρία Χαραλαμπίδου, συγγνώμη. Ναι. Το θέμα που έβαλε ο κύριος Θεοχάρης, ότι υπάρχει ομάδα του Γενικού Λογιστηρίου που ετοιμάζει το νόμισμα, είναι πέρα από κάθε δεοντολογία πολιτική, είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσα στην καρδιά του προεκλογικού αγώνα. Εμείς από την κυβέρνηση δεν ποινικοποιούμε την άποψη, αλλά αποδοκιμάζουμε πλήρως μία τέτοιου είδους παρέμβαση που ενισχύει την τρομοκράτηση του ελληνικού λαού με ψεύδι, με ψεύδι, με ομά ψεύδι. Αφενός μεν διαψεύδουμε την πληροφορία, ο κύριος Θεοχάρης όφιλε από τη στιγμή που την είπε να πει πού την έμαθε, ποιος την είπε και να αναλάβει αυτή τη δέσμευση, τη διαψεύδουμε κατηγορηματικά ως κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα τον παραδίδουμε στην κρίση του ελληνικού λαού που αυτές τις κρίσιμες ώρες, τις κρίσιμες μέρες που καλείται ο ελληνικός λαός σε κορυφαία δημοκρατική διαδικασία να αποφασίσει για το παρόν και το μέλλον του, να διασπείρει τέτοιες κινδυνολογικού τύπου ψευδείς ειδήσεις. Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να τοποθετηθεί, να ζητήσει συγγνώμη και να το πάρει πίσω. Δεύτερο. Κύριε Στρατούλη, σας σταματώ για 15 δεύτερα το χρόνο σας. Εγώ δεν μπορώ ούτε να διαψεύσω ούτε να επιβεβαιώσω. Εκεί που μπορούσα να δώσω απάντηση, νομίζω την έδωσα. Και τη δώσατε, κύριε Πρόεδρε, το είπα. Γι' αυτό σας επικαλέστηκα με τη μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία σας και θητεία σας, ότι και εσείς γνωρίζετε ότι είναι απαράδεκτο όπως και το είπατε. Τώρα, δεύτερο, πριν πω στο θέμα, να διαβεβαιώσω και τον κύριο Θεοχάρη και όποιο κύριο Θεοχάρη προσπαθεί με τέτοια ψεύτικη σπερμολογία να τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό, το ελληνικό λαό δεν θα φοβηθεί να πει τη γνώμη του. Ο ελληνικό λαό έχει σταθεί όρθιο απέναντι σε τάγκ, σε πολυβόλα για την υπεράσπιση τη λευτεριά και τη δημοκρατία τη πατρίδα, αυτή τη χώρα. Θα το κάνει και τώρα, με υπεύθυνη γνώμη θα πάει να ψηφίσει για να πει, κατά τη δική μα άποψη ω κυβέρνηση, και πρέπει να πει ένα μεγάλο όχι στου εκβιασμού και στα τελεσίγραφα και να ανοίξει ένα δρόμο και να ανοίξει νέου ελπιδοφόρου δρόμου για την πατρίδα μα, με εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία και με αναγέννηση και επανεκκίνηση της οικονομίας και της κοινωνίας.